Μια πραγματική γιορτή για όλους χαρακτηρίστηκε η 10η διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου από την Πέλα στη Θεσσαλονίκη και των παράλληλων δρόμων υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10.000, 5.000 και 1.000 μέτρων μαθητών δημοτικών σχολείων. Συντελεστές σε αυτή την επιτυχία ήταν πολλοί. Συνολικά 122 συνεργαζόμενοι φορείς, υποστηρικτές καθώς και χορηγοί της διοργάνωσης. Όλους αυτούς η Οργανωτική Επιτροπή θέλησε να τους τιμήσει. Ξεχωριστές ήταν οι βραβεύσεις ειδικών κατηγοριών όπως του μεγαλύτερου σε ηλικία δρομέα, ατόμων με αναπηρία και με διαβήτη. Εδώ και 7 χρόνια ζω με διαβήτη, κάνω 4 ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα και προσπαθώ με το τρέξιμο να το καταπολεμήσω για να είμαι πιο υγιής. Και πέρυσι το έτρεξα, δεύτερη φορά φέτος, από 4-0-6-3-13. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τη γυναίκα που με στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια και την ομάδα μου, την Novo Nordis. Θέλω να πω ότι ο διαβήτης δεν είναι εμπόδιο. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να ρυθμίσουμε εμείς οι διαβητικοί, γιατί είχε γίνει μάστιγα πλέον στο παγκόσμιο επίπεδο. Και ρυθμίζοντας το διαβήτη μας, μπορούμε να έχουμε μια κανονική φυσιολογική ζωή και να τρέχουμε ακόμα και το μαραθώνιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή που μας δίνει την δυνατότητα να βρισκόμαστε τη δυνατότητα και την τιμή να βρισκόμαστε εδώ ανάμεσά σας. Να συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού, της ιστορίας της Μακεδονίας μας, αλλά και ολόκληρης της πόλης, που με τη συμμετοχή μας δίνουμε το μήνυμα ότι δίπλα μας υπάρχουν και άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν τα αποκλείουμε, αλλά τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να βρίσκονται μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και μέσα από αυτό περνάει και το μήνυμα ότι πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει ο Ιστορικός Σύλλογος Πελαίτη Τρίτων και εύχομαι να με μιμηθούν οι νεότεροι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαδρομή. Πόσο φάνηκε η διαδρομή? Η διαδρομή φάνηκε σαν να περπατάω, σαν παιδάκι περπατάω στη διαδρομή. Η διαδρομή είναι πολύ μικρή για μένα. Μεταξύ άλλων, βραβεύτηκε και η Ίδιον Τηλεόραση ως χορηγός επικοινωνίας του Μαραθωνίου και για τη συμβολή της στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης. Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο τον Οκτώβριο, ενώ ο 11ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου του 2016.